Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Εδώ είναι εν πεδάριον, το οποίο έχει 5 άρτους κρίθινους και 2 οψάρια. Αυτός αγγίζει τη λύση. Φτάνει στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό. Αγγίζει τη λύση. Τη βλέπει τη λύση, αλλά δεν το έχει καταλάβει. Ξέρεις πόσες φορές η λύση είναι μπροστά σου και δεν τη βλέπεις? Ποια είναι η λύση? Οι 5 άρτη και τα 2 ψάρια. Δηλαδή ποια είναι η λύση? Η λύση είναι η έλλειψη. Η λύση στο πρόβλημά σου είναι η έλλειψη. Η λύση είναι η έλλειψη, ναι. Εάν την έλλειψη, την πας στο Χριστό. Την έχει μπροστά του. Αλλά και αυτός δεν κάνει υγιή συλλογισμό. Ο Αβραάμ όμως, αδέλφια, έκαμε υγιή συλλογισμό. Δεν εσυλλογίστη το γεγονός ότι είναι 100 χρονών. Ούτε εσυλλογίστη την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Δηλαδή, αυτά τα οποία έχει ως δεδομένα και θα έπρεπε να τον αποθαρρύνουν, δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Ίσα ίσα ξέρει ότι αυτά είναι και η αιτία που θα ενεργήσει ο Θεός, γιατί ο Θεός πάντοτε ενεργεί στην απόλυτη αδυναμία. Διότι ο Θεός ζωοποιεί τον ενεκρωμένο και αυξάνει το ελλιπές. Δεν μπορεί να ενεργήσει στο ανύπαρκτο. Αυτό είναι που πρέπει να γνωρίζουμε. Ο Θεός δεν θα ενεργήσει και δεν θα αυγατήσει το τίποτα. Το ένα θα το κάνει 100. Το τίποτα δεν θα το κάνει ένα. Με το τίποτα δεν θα ασχοληθεί καθόλου.